Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Αιχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Αιχμή, Αιχμή TV, Αιχμή Radio. Επιλέξτε την Αιχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Αιχμής. Δεύτερη μέρα της νέας περιφερειακής αρχής, εδώ από το Μεσολόγγι. Και εγώ και η Χριστίνα Σταρακά, η νέα αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότησης του Λακανανίας, συναντηθήκαμε με την περιφερειακή μας ομάδα, με τη διοίκηση, τους διευθυντές, τα στελέχη μας, ακριβώς για να θέσουμε τις προτεραιότητες και την υλοποίηση του προγράμματό μας, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές. Κεντρικός πυρήνας της πολιτικής μας την επόμενη πενταετία θα είναι η άρση των ανισοτήτων. Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο στοίχημα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κοινωνικές, οικονομικές, ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Εάν δεν τις αντιμετωπίσουμε, αντικειμενικά θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή. Και σήμερα αυτό που απαιτεί ο πολίτης, απαιτεί δικαιοσύνη, απαιτεί σεβασμό, απαιτεί ανάπτυξη. Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση των έργων που έχουμε ξεκινήσει. Θέλουμε τα έργα να είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά, τα έργα να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Η τρίτη προτεραιότητά μας θα είναι να προετοιμάσουμε μια νέα γενιά έργων για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Έχουμε μια πολύ καλή συγκυρία να ταυτίζεται το ξεκίνημα της νέας περιφερειακής αρχής με το ξεκίνημα της υλοποίησης των πόρων των ευρωπαϊκών της περίοδου 2014-2020. Ως Περιφέρεια έχουμε αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό, είναι ψηφισμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει την ευρύτατη δυνατή κοινωνική συνένεση, άρα αυτό που χρειάζεται, η προετοιμασία των έργων να υπηρετεί τα στρατηγικά μας αναπτυξιακά σχέδια. Προτεραιότητά μας είναι ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός, η βελτίωση των υποδομών, γιατί μόνο έτσι θα διαμορφώσουμε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, θα φέρει θέσεις εργασίας και θα καταπολεμήσουμε την ανεργία και θα ανοίξουμε ταυτόχρονα δρόμο για τα νέα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο μας. Έχουμε επίγνωση ότι αναλαμβάνουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, βεβαίως είμαστε η συνέχεια της περιφερειακής αρχής, αλλά η νέα περίοδο και αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Βαθιά κρίση, μεγάλη ύφεση, δομική ύφεση που στρεβλώνει τα πάντα, μεγάλη αδυναμία στο πολιτικό σύστημα να οδηγήσει τη χώρα μας σε ασφαλή δρόμο στη διέξοδο από την κρίση. Έχουμε επίγνωση επίσης ότι διαθέτουμε ελάχιστους πόρους και κυρίως κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή οι πόροι για την αυτοδιοίκηση. Εδώ να σημειώσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα ηγηθεί μιας μεγάλης προσπάθειας να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Δηλαδή, το κεντρικό κράτος να αποδίδει στην αυτοδιοίκηση αυτά που δικαιούται. Αυτά που δικαιούται από τον νόμο του Καλλικράτη. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Η κυβέρνηση ουσιαστικά τα δύο τελευταία χρόνια πριν έχει στραγγαλίσει τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η αυτοδιοίκηση να υλοποιήσει τα δικά της προγράμματα. Βασιζόμαστε στη διοίκησή μας. Δίνουμε το ρόλο που πρέπει να έχει η διοίκηση στην πολιτική της περιφέρειας. Αυτό τονίσαμε στους διευθυντές, αυτό τονίσαμε και στο Σύλλογο των Εργαζομένων. Κατανοούμε τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει σήμερα ο δημόσιος τομέας και οι υπάλληλοι που και αυτοί έχουν υποστεί
από τις μεγάλες περικοπές, αλλά και γενικότερα από τις πολιτικές ύφεσης και μνημονιακές πολιτικές μεγάλα προβλήματα, εμείς θα στηρίξουμε τη διοίκηση και θέλουμε και η διοίκηση να είναι αποτελεσματική, όπως επίσης πρέπει να τονίσω ότι η περιφέρεια θα συνεργαστεί με όλες τις δημοτικές αρχές. Θα συνεργαστεί με όλους τους θεσμικούς φορείς, τις παραγωγικές τάξεις, την κοινωνία των πολιτών, για να ενισχύσουμε και τη δημοκρατία μας. Οι αποφάσεις μας που θα παίρνουμε θέλουμε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνένεση και αυτή η κοινωνική συνένεση θα αποκτηθεί μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης, περιφέρειας και φορέων. Ξεκινάμε μια νέα θητεία, μια πενταετία δύσκολη αλλά δημιουργική. Η δουλειά μας ξεκινάει σήμερα κιόλας. Τα προβλήματα της Εδωλοκαρνανίας δεν μπορούν να περιμένουν. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Εδωλοκαρνανίας ότι δεν θα χαθεί χρόνος. Με το νέο ΕΣΠΑ αλλάζει ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, αλλάζουν όμως και οι ευθύνες μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω, να εκφράσω μάλλον την εμπιστοσύνη και την προσήλωση σε όλα τα επίπεδα στη διοίκηση της περιφέρειας και να τονίσω όμως και τη διεκδικητικότητα που θα δείξει η Εδωλοκαρνανία σε ό,τι της αναλογεί. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι οι πολιτικές μας θα είναι βασισμένες στους κεντρικούς άξονες της διοίκησης, οι οποίοι όμως θα συνδιαμορφώνονται από τις απόψεις των στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας Εδωλοκαρνανίας, οι οποίες αυτές πάλι θα έρχονται από τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Συμπερασματικά, θέλω να πω ότι εμείς είμαστε εδώ για να ακούμε τους πολίτες. Θα τους ακούσουμε τους πολίτες και θα είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε λύσεις για βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας. Εύχομαι καλή αρχή, καλή δύναμη, να έχουμε υγεία όλοι, όχι μόνο η δικιά μας, το δικό μας Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Εδωλοκαρνανίας, αλλά και όλοι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί που ξεκινήσαμε 1η Σεπτέμβρη το νέο μας έργο.